Καλημέρα, καλησπέρα φίλοι μου, είμαι ο Στέλιος και παρακολουθείτε το κανάλι μου στο YouTube. Μπαμπά, πέτουε! Στο σημερινό επεισόδιο επιστρέφουμε και πάλι πίσω στην προπονητική μας καριέρα για να τελειώσουμε τη σεζόν μας με τον Παναθηναϊκό, την πρώτη σεζόν αυτή, η οποία σχετικά μας πήγε καλά. Είχαμε αναποδιές, είχαμε προβλήματα, ωστόσο παραμένουμε μέσα στο στόχο που ήταν η πεντάδα αρχικά που είχα θέσει εγώ. Δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε παίχτες οι οποίοι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να κατακτήσουμε κάτι παραπάνω, είτε σε κύπελο, είτε σε Ευρώπη, είτε σε πρωτάθλημα. Οπότε μια χαρά ικανοποιητικά πήγε αυτή η πρώτη σεζόν. Ωστόσο, σήμερα θα πάμε να κλείσουμε αυτή τη σεζόν. Έχουμε δύο ακόμα παιχνίδια. Θα δούμε αν θα παίξουμε και το τρίτο με τους παλέμαχους. Νομίζω ότι δεν θα το παίξω. Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος της σεζόν να δούμε αν θα έχει κάποια διοργάνωση με την Εθνική Ελλάδος, που είμαστε και εκεί προπονητές και έχουμε πολύ καιρό να δούμε παιχνιδάκι. Οπότε όλα αυτά θα τα τσεκάρουμε σήμερα και από το επόμενο επεισόδιο θα μπούμε σε μεταγραφές, νέα σεζόν, νέα χρονιά, καινούργιοι παίχτες για να πάμε για κάτι καλύτερο σε σχέση με τη φετινή χρονιά. Στο σημείο αυτό όμως, και πριν περάσουμε στο παιχνίδι για να δούμε πού έχουμε μείνει, πάμε να δούμε λίγο το χορηγό μας, eneba.com, όπου εκεί πέρα μπορείτε να βρίσκετε πιο φθηνά παιχνίδια και βάζοντας στο τέλος των αγορών σας κωδικό Step Up Gaming μπορείτε να κερδίσετε επιπλέον 3% έκπτωση από το ήδη εκπτωτικό κομμάτι που έχετε κερδίσει στο παιχνίδι. eneba.com λοιπόν, και τα λέμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, όπως θα δείτε στο παιχνίδι μας, είμαστε στην 5η θέση με 39 βαθμούς, 6 βαθμούς πάνω από τη Λαμία, 4 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ και 5 από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός και Αστέρας Τρίπολης παλεύουν για το πρωτάθλημα. Σήμερα εμείς θα παίξουμε με Αστέρα Τρίπολης την πρώην ομάδα μας. Και αν καταφέρουμε και την κερδίσουμε, ίσως δώσουμε και το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Αν χάσουμε, μπορεί να διεκδικήσει ο Αστέρας Τρίπολης, σε περίπτωση που χάσει ο Ολυμπιακός βαθμούς, το πρωτάθλημα. Οπότε παίζετε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι και φυσικά με την ΑΕΚ είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε μια δυνατή ομάδα. Τουλάχιστον ένα βαθμό χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, ή μια γκέλα της Λαμίας για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την 5η θέση, αν και νομίζω ότι βάσει διαφορά στον γκολ, όπου είμαστε στο συν 5 και είναι στο μείον 5 η Λαμία, θα καταφέρουμε να πάρουμε εμείς την 5η θέση. Η Λαμία, η οποία έχει 11 ήττες σε 10 νίκες, παρόλα αυτά είναι στην 6η θέση, γιατί εμείς έχουμε πολλές ισοπαλίες. Έχουμε 6 ισοπαλίες. Ο ΠΑΟΚ έχει 10 ισοπαλίες και 3 ήττες μόνο. Μια χαρά. Ο Άρης ανέβηκε στη 10η θέση. Αυτά, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να δούμε. Στην ομάδα μας τα πράγματα νομίζω ότι πάνε καλούτσικα. Ο Λέια, ο οποίος ήταν τραυματίας, θα μπει εδώ πέρα στην αλλαγή, θα έρθει πάλι μέσα. Χατζη Θεοδωρίδης με το Γιαννούτσο εδώ. Θα κρατήσω αυτή την ομάδα, δεν θα κάνω κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Θα κρατήσω αυτή την ομάδα όπως είναι. Όπως είπαμε, στην επόμενη χρονιά θα προσπαθήσω να πάρω παίχτες. Λογικά θα πάω να πάρω και μερικούς ξένους για να μπορώ να φτιάξω μια καλύτερη ομάδα. Ήδη πήρα 3 ξένους σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο για να μπορέσω να στηριχτώ και ίσως το γυρίσουμε τελείως σε ξένους για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Γιατί μόνο με τους Έλληνες λίγο δύσκολα μας αναβαθμίζονται, δύσκολα ανεβαίνουν. Οπότε τα πράγματα δεν υπάρχουν και πολύ εύκολα. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος ήταν με Ρομέρο, Γκονζάλης, Ταμπίτζε, Μπράβο, Κουατέγκ, Σάντα Μαρία, Ποκετίνο, Ονιεκούρου, Ραούλ Γκαρθία, Ινούι και Μπαστός. Και με το κλασικό 4-2-2-2. Πάνω κάτω το ίδιο σύστημα έχουμε. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος έχει τα μπλε και τα μαύρα, εμείς έχουμε τα πράσινα και τα άσπρα. Οπότε θα πάμε έτσι να παίξουμε για να ξεχωρίζουμε. Και φύγαμε κατευθείαν, δεν έχουμε αλλαγές στην ομάδα μας. Δύο παιχνιδάκια σήμερα. Φτάνουμε μέχρι το τέλος της χρονιάς διαδικαστικά, κυρίως για να πάρουμε έστω έναν βαθμό και να καταφέρουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος του δρόμου στην 5η θέση. Οπότε δεν θα έχει, θεωρώ, ιδιαίτερα νεύρα το συγκεκριμένο παιχνίδι, το συγκεκριμένο επεισόδιο. Περισσότερο θα το διασκεδάσουμε, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλή μπάλα, να κάνουμε κάποιες καλές φάσεις. Ξεκίνησε και ο αγώνας. Βλέπετε, ο Αστέρας Τρίπολης παίζει επιθετικά. Ελπίζω να μην είναι πολύ πιεστικό. Γενικά, μόνο τον Ολυμπιακό φέτος ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Όπως και με τον Αστέρα Τρίπολη ζοριζόμουν με τον Ολυμπιακό. Ήταν η ομάδα που μας ζόριζε πάρα πολύ. Καλά ξεκινάμε εδώ. Οπαλά, και πάνω στην πάσα με κόψη. Καλά ξεκινήσαμε εδώ πέρα με αρκετές πάσες. Λίγο εκεί στο τέλος ήταν μια κακή πασούλα στο Λέο Γκόμες, που θα μπορούσε να τον βγάλει σε καλύτερο σημείο. Υπάρχει μεγάλη ένταση στο παιχνίδι.
Τελική λάθος πάσα κάνουμε εδώ πέρα μέχρι στιγμής. Ο Αστέρας όμως δεν μπορεί να κρατήσει. Κάνει βαθιές μπαλιές και δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Τους χαλάω λίγο το παιχνίδι με τις συνεχόμενες πασούλες πίσω στην άμυνα. Πολύ ωραία εδώ. Ωπα ρε φίλε, ωπα ρε φίλε. Για να δούμε, ένα καλό φάουλ θέλουμε εδώ πέρα. Παραλίγο. Φεύγει αυτή η φάση για την εστία του Αστέρα Τρίπολης. Την γλιτώνει. Όχι ρε, τι έκανε εκεί. Τι κεφαλιά πήγε να κάνει μωρέ. Τον Αστέρα Τρίπολης και πάλι τον πιέζουμε. Έλα μωρέ, Γιόβελιτς, σούταρε κανονικά. Από χιλιόμετρα είδα ότι θα κάνει βλακία σούτ, ρε φίλε. Από χιλιόμετρα φαινόταν ότι πήγαινε να κάνει έτσι σε τέτοιο σούτ. Ο Αστέρας Τρίπολης στην πρώτη προσπάθεια για να βγει μπροστά. Θα μας βάλει και γκολ κατευθείαν. Oh. Με μία φάση παραλίγο οι άλλοι μας βάλουν γκολ. Άλλωστε τα τέτοια δεν μπορούσαμε να το βάλουμε. Α, αυτά είναι. Α, αυτές είναι οι στιγμές. Ωπα, Νιεκούρης. Σε λάθος κίνηση, λάθος χρόνο, όλα λάθος τα κάνει ρε, τις πάσες. Στο 30 έχουμε φτάσει, δεν έχουμε δει άλλη φάση στο παιχνίδι. Λίγο με τις πάσες εδώ πέρα έχουμε ένα θέμα, δεν βγαίνουν και αυτές τις δύο ομάδες καλές πάσες. Παίζεται το παιχνίδι στο κέντρο. Ένα κόρνερ για την ομάδα εδώ πέρα, γιατί η μπάλα δεν πέρασε από εκεί πέρα από τον Τζέλσον. Για να δούμε Γκουσμάν, ένα καλό κόρνερ. Μέσα στο τερματοφύλακα ρε μάλακ. Αν είναι δυνατόν ρε φίλε. Λίγο φάλτσο στη ζωή σας. Ωραίος. Τώρα θα πω καμιά κουβέντα ρε φίλε που δεν την πιάνει. Επιμένει ο Αστέρας να είναι στο... Έλα μωρέ Μανουηλίδη τώρα την πάσα. Επιμένει ο Αστέρας να είναι επιθετικά. Αλλά δεν βρίσκουμε χώρους. Παίζει αρκετά προσεκτικά. Έλα μωρέ πέρνα. Φάουλ ήταν αυτό ρε φίλε. Εντάξει σήκω πάνω τώρα. Φάουλ ήταν, το ξέρουμε ότι ήταν φάουλ, αλλά δεν το έδινε. Δεν θα το έδινε ποτέ. Τι κίνηση έκανε ρε. Τι τσίμπημα την έκανε την μπάλα. Και το σουτ να πούμε δες πως πήγε. Τέλος πάντων. Βλέπετε εδώ ένα ημίχρονο που έχουμε την κατοχή 60%, 0 φάσεις ο Αστέρας Τρίπολης. Γενικά πάμε για να πάρουμε τον βαθμό. Μία φάση χρειαζόμαστε να φάμε για να φάμε τον γκολ. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε. Λούκας Πέρεθ μπήκε μέσα. Δεν κάνουμε εκτόσεις στην παλιά μας ομάδα. Δεν προσπαθούμε να το χρυσώσουμε το χάπι. Έλα, μη σταματάς έτσι. Αυτό που σταματάνε έτσι οριακά χάουν τον έλεγχο του παιχνιδιού ρε φίλε. Που χάνουν οριακά τις κινήσεις τους ας πούμε για να χάσουν την μπάλα. Πολύ μου τη δίνει. Πολύ καλή φάση εδώ πέρα. Θα μπορούσε καλύτερη κεφαλιά. Ζορίστηκε βέβαια αρκετά ο Γιόβελιτς. Δες εδώ μαρκάρισμα που τον κάνει. Όχι μωρέ πέρνα. Τρομερό μαρκάρισμα κάνουν, καβαλημένοι από πάνω, αλλά φάουλ δεν δίνουμε. Ωραίος ο Εμμανουηλίδης, Γιόβελιτς μόνος του είναι. Έλα μωρέ, παίρνα μωρέ, παίρνα μωρέ τώρα να βάλουμε ένα θεαματικό γκολάκι. Να κλείσουμε ωραία τη χρονιά. Αυτός ο Γκουσμάν έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, γενικά η ομάδα έχει δείξει καλά στοιχεία. Οπότε δεν ανησυχώ για την επόμενη χρονιά. Με ποιοτικές προσθήκες θα είμαστε καλύτεροι, σίγουρα. Άντε βρε ο Νιεκούρου. Σε κάναμε και παίχτη να πούμε. Πήρες και μεταγράφεις στον Ολυμπιακό. Πού που δοκάρει πάλι ο Εμμανουηλίδης ρε φίλε. Έλα ρε Εμμανουηλίδα ρε να πούμε. Ο Εμμανουηλίδης θα μπορέσει να σταθεί στο επίπεδο που θέλουμε να φτιάξουμε. Και ο Χατζηγιοβάνης νομίζω. Κουρμπέλης εννοείται. Δηλαδή δεν θέλουμε πάρα πολλές προσθήκες, θέλουμε μια-δυο-τρεις σωστές ρε παιδί μου, ένα τερματοφύλακα σωστό να βρούμε, ένα αμυντικό πιο γρήγορο. Βγάλτε να ξανά μωρή λίγο Κουατέγκ να δω κάτι.
Όπα, φάουλ, φάουλ. Όπω ρε φίλε, μας ακάτεψαν. Στα Φιλίδης, ας πούμε, αν δεν ήταν μεγάλος ηλικία και αργός, ρε παιδί, βασικά αν κουραζόταν λιγότερο, θα ήμασταν πολύ καλά. Στο 76 κάτσαμε να κάνουμε και τις αλλαγές μας. Ακόμα φάση δεν έχουμε δεχτεί και έχουμε και δοκάρια, έχουμε και ιστορίες. Χατζηγιοβάνι θα βάλουμε εδώ. Θα βάλουμε Λεϊά και θα βάλουμε και Χατζηθεοδωρίδη. Γιατί δεν μπορεί το παιδί από εκεί πέρα. Αφήσουμε τα άκρα, δεν πειράζει. Θα παίξουμε από τη μέση τώρα. Η αλήθεια είναι πως θέλω και στα άκρα καλή εναλλακτική να έχω. Επίσης, ας πούμε, επειδή ο Σταφυλίδης χάνει πολύ εύκολα την αντοχή του, ίσως εκεί πέρα θα πρέπει να πιέσουμε να βρούμε παίχτη. Αυτό είναι φάουλ! Αυτό είναι φάουλ! Ρε κάτι παιδάκια ρε, δες εδώ τώρα. Ρε κάτι περιπτώσεις ρε που έχουμε μπροστά μας ρε. Να με βγάλουν εκτός αυτού θέλουνε. Αυτή μάλλον ήταν η τελευταία τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Ναι, βλάκα κουρμπέλι. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σουτάρει με δύναμη. Όχι που δεν θα τρώγαμε γκολ από λάθος. Όχι που δεν θα τρώγαμε με ένα σουτ γκολ. Ένα σουτ γκολ! Τι να πω ρε φίλε. Τι να πω. Ένα σουτ ρε μαλάκα, το είπα. Το ξέρα τι θα γίνει έτσι. Το ξέρα τι θα γίνει έτσι, εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Ενώ αυτό θα το πιάσει ο άλλος με τα πόδια. Τι να πω ρε με αυτό το παιχνίδι ρε. Τάκλινγκ κάναμε, αντί να κόψουμε την μπάλα, δώσαμε, στρώσαμε τον παίχτη από πίσω μας, από τις κόντρες. Άμα κάτσω το μεταξύ να μετρήσω πόσες ήττες έκανα και πόσα τέτοια από λάθη και βλακίες του παιχνιδιού. Έλα, 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 έλα! Τίποτα δεν έδωσε ρε μαλάκα! Εντάξει, αν είναι δυνατόν. Λίγο τα προσχήματα σε αυτό το παιχνίδι. Ο άλλος μόνος του έβγαινε ρε μαλάκα, τάκλινε έφαγε. Α, τάκλινε έφαγε ο άλλος ρε φίλε, δηλαδή. Τι να πω. Μία φάση κάνε του Αστέρα από λάθος, βάλανε γκολ. Εμείς με 8 σουτ, δοκάρια, ιστορίες, γυριστά πάνω να τα πιάνει εκεί πέρα, τίποτα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε, οπότε δεν αλλάζει κάτι στο βαθμολογικό πίνακα. Όφι ήρθε στην έκτη θέση, οπότε έχασε η Λαμία, οπότε μένουμε στην πέμπτη θέση, δεν διεκδικούμε όμως και την παραπάνω. Τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, πάλι στην έδρα μας. Η ΑΕΚ η οποία μας είχε πατήσει στο προηγούμενο παιχνίδι που είχαμε παίξει, είχαμε κερδίζαμε ένα 0 στο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο μας ξεφτύλισε με 3 γκολ μέσα σε 20 λεπτά. Θα πάμε με αλλαγές τώρα, θα βάλουμε μέσα Λεϊά, να βάλουμε Χατζηγιοβάνι μέσα, να βάλουμε και Μπουζούκι άντε λίγο που είναι προς τα πάνω. Αυτό, εντάξει. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε, κλασική ομάδα. Sorry, δεν είδαμε την ομάδα της ΑΕΚ, δεν πειράζει, θα τη δούμε μέσα στον αγώνα εκεί που θα παίζουν τα παιδάκια, που θα μας βάζουν γκολ, θα το κανονίσουμε. Αλλά βλέπεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, τελευταία φάση βγαίνει ο Λεϊά, περνάει, τσιμπάει την μπάλα, τρώει τάκλιν. Απλά επειδή είχε ακουμπήσει 2 χιλιόμετρα πιο πριν ο άλλος την μπάλα, δεν είναι φάουλ. Πάμε, ξεκινήσουμε και αυτό το μάτς. Και εδώ μας βλέπω να είμαστε καταιγιστικοί και στο τέλος να τρώμε παπαρίτσα. Τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Τελευταίο επεισόδιο της σεζόν αυτής. Βλέπετε πως μπήκε η ΑΕΚ με πολύ νεύρο μέσα. Κατευθείαν γκολ στο πρώτο λεπτό. Δεν μπορούσαμε να τους πιάσουμε πουθενά. Ας ηρεμήσουν λίγο. Δεν το πάμε για νίκη. Έχουμε πολύ καιρό να κερδίσουμε. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Και όλο αυτό γιατί ο άλλος πήγε να δώσει την μπάλα με το χέρι να πούμε όπου να είναι. Βασικά ο Κουρμπέλης δεν γυρνούσε να πάρει την μπάλα όπου να είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, offside. Ξεκινήσαμε ωραία. Φάγαμε γκολ κατευθείαν. Να μην έχουμε να χωνόμαστε μέχρι το 90. Δηλαδή, άμα κάτσουμε να σκεφτούμε Άρης και Αστέρας. Και πόσα ακόμα παιχνίδια. Ναι, ναι. Μην τσιμπήσουμε εμείς την μπάλα σωστά. Μια ώρα, ρε φίλε, μέχρι να μας φτάσει ο αμυντικός. Και πόσα ακόμα παιχνίδια χάσαμε έτσι στο τελευταίο λεπτό, ξέρω εγώ.
Αλλά ο Λιβάγια, ναι, μόνος του να κάνει το κοντρόλ και να γυρίσει. Βέβαια. Φάουλ, μπρο, φάουλ. Δεν παίζει να τη βγάλουν την μπάλα, ρε φίλε. Τους κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι. Ωρε, πέντε θα φάμε πάλι. Εν τω μεταξύ είναι 10 πίσω, αλλά είναι και 10 μπροστά στην επίθεση. Πώς το κάνουν αυτό? Έμορε, έμορε. Εντάξει, μαλάκα, είναι για... Εντάξει, ρε φίλε, τώρα. Έλα τώρα. Ένα φάουλ δεν έχουμε πάρει, να πούμε, τόσα τζαρτζαρίσματα, τόσα χτυπήματα. Αν είναι δυνατόν. Σταματήστε και εσείς τα μεγάφωνα, μωρέ, με τη μουσική. Χάνουμε. Ωραία. Κοντρόλ δες που έκανε, ρε. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Κατάφερε και την τάχτη. Πάει ευκαιρία. Αστόχησε στο σούτ. Ολόκληρο τέρμα μπροστά σου, αγόρι μου. Ολόκληρο τέρμα μπροστά σου. Και άμα κάτσουμε να δούμε τα τελευταία 10 παιχνίδια, να έχω πάρει 2 νίκες. Κι αν. Όπω τρίπλα που με έκανε, ναι. Στο 30 έχουμε φτάσει. Γρήγορο γκολ έχουμε φάει. Επιθετική ΑΕΚ. Παντού υπάρχει ένα πόδι τους. Ούτε πάσα μπορούμε να περάσουμε. Μαλάκα, ένα... Τι... Την ψυχή θα με βγάλω σήμερα. Για 2 μάτς μπήκαμε τελευταία διαδικαστικά. Κάνει και ο Μάνταλο σουτ. Με μεταξύ αυτούς ο τερματοφύλακας καλό στην αρχή. Έπιανε, αλλά έχουμε φάει αρκετά που δεν έπρεπε. Π.χ. με κόμπελ δεν τα τρώγαμε, οπότε πρέπει να βρούμε έναν επίπεδου κόμπελ τώρα. Ρε δίπλα σου είναι ο άλλος, ρε Μανουηλίδης, ρε λέει, α. Δίπλα σου είναι, ρε αγόρι μου. Ρε φίλε, το μπουζούκι έχω καμ... Τι κάνει το παιχνίδι τώρα, ρε φίλε, τι κάνει το παιχνίδι? Αν είναι δυνατόν, έχω τον παίχτη που είναι μπροστά στην μπάλα και όχι, πρέπει να έρθει ο άλλος μόνος του. Τι κολλημένο είναι αυτό. Αυτό είναι φάουλ τώρα, ναι, ναι, μαλάκα. Αυτό ήταν φάουλ τώρα, εγώ έκανα φάουλ. Οι άλλοι πριν δεν με κάνανε φάουλ που τα κάνανε αυτά. Άρε μπουζούκι. Άρε μπουζούκι. Σκέτο όργανο είσαι, ρε. Τουλάχιστον εδώ πέρα η ΑΕΚ έχει κάνει και 6 φάσεις και έχουμε κάνει μόνο 3. Ψιλοδίκια και χάνουμε κιόλας, εντάξει. Έλα μωρέ, έλα μωρέ, στον ίδιο βηματισμό ήταν. Πού βρέθηκαν εκεί τώρα να πούμε, έλα. Ρε, γαμώ το παιχνίδι με τους παίχτες που αλλάζει. Άμα το χανε, έτσι, έτσι όπως έπεσε. Τώρα, ας πούμε, θα πρέπει να παίζω με 10 και τελικά βάζω και γκολ στην επόμενη φάση. Δε φταίω. Ας μην με κόβει στην αρχή. Ας μ' άφηνε να σουτάρω να το χάσει. Εγώ πήγα να φύγω μόνος μου να σουτάρω και ήρθε ο άλλος και με έκοψε την μπάλα. Δε φταίω εγώ. Δέστε εδώ. Εγώ εδώ πέρα τον έβγαλα μια χαρά. Θα συνέχιζα, θα το σούταρα. Ας προσέχετε να μην κάνετε λάθος. 2-1. Ανατροπή όπως είχε γίνει στο πρώτο μάτς με την υπέρ της ΑΕΚ, γίνεται υπέρ μας. Πόπο φίλε, ξύλο. Φίλε, ξύλο, όχι αστεία τώρα. Δεν βγαίνει μπάλα έξω να γίνουν οι αλλαγές. Θα μπει γκολ τώρα. Μωρέ, δεν θα έκανε λάθος. Δεν θα γινόταν λάθος να φάμε εμείς γκολ, όχι.
Όχι, δεν θα γινόταν Ελλάδος να φάμε γκολ. Τι έξοδο έκανε. Τι να πω ρε μαλάκ. Πιέζουνε. Τι να πω ρε φίλε τώρα, αν είναι δυνατό. Πάλι να το φάμε τον γκολ στο 80ος. Έλα μωρέ στον Κουρμπέλη την μπάλα μωρέ. Δες πως θα βγουνε μόνοι τους τώρα. Είναι απίθανος. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας. Αλμπάνης. Υπέροχη πάση. Υπέροχη προσπάθεια. Ω, είναι μέσα. Αυτό πραγματικά δεν υπάρχει. Στο 92 δεν μπορούμε να κάνουμε άμυνα. Μάλιστα. Πάλι ήταν. Έλα ρε μαλάκα. Εντάξει. Μπράβο στο παιχνίδι. Όχι, καταφέρνει να είναι αξιόπιστο σε όλες τις στιγμές. Καλά κάνουν και το σταματάνε και το γυρνάνε σε demo παιχνιδάκια. Ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε, ο Ολυμπιακός έχασε και το πήρε Αστέρας Τρίπολης τελευταία αγωνιστική. Κοίτα να δεις που δεν ήμασταν εμείς αυτοί που κόψαμε το πρωτάθλημα στον Αστέρα Τρίπολης. Μάλιστα. Και τι θα ήταν ισοβαθμία άμα έπαιρνε ισοπαλία ο Αστέρας μαζί μας. Κοίτα να δεις, ρε. Η Λαμία παραλίγο να μας πιάσει, αλλά κατάφερε και κόψει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Μπουζούκης λέει μπήκε ρε μάνα. Από όλους τους παίχτες που παίξαν όλη τη χρονιά, ο Μπουζούκης ήταν ο καλύτερός μας που μπήκε εκεί πέρα σε εκείνη τη θέση. Ο χειρότερος παίχτης. Αστέρας Τρίπολης, εντάξει, εννοείται 5 παίχτες έχει. Ολυμπιακός 3. Έναν Όφη και Λιβάγια. Ο Λιβάγια μας πέταξε 5 γκολ, να πούμε, σε 2 μάτς. Η Παναγιά μου. Γραφείο προπονητή τώρα. Εντάξει, έχει τώρα και φιλικά με την εθνική, δεν θα τα δούμε. Εντάξει, με επιβεβαίωση. Στη συνέχεια τώρα μετά έχει και το παιχνίδι με το... με τους παλέμαχους, αλλά δεν θα το κάνουμε. Βλέπετε εδώ πέρα ότι δεν δεχόμαστε για τον Μαυρομάτι, γιατί δεν έχουμε άλλον αμυντικό. Επίσης μας έχουν δώσει, γιατί αυτή τη στιγμή έδωσα και τον Διούδη στον Ιωνικό, μας έχουν δώσει 4.600 για μισθούς και 10.500 για μεταγραφές, οπότε θα πρέπει να βρούμε παίχτες εκεί πέρα κοντά στα 500-600 χιλιάρικα, χώρια αυτούς που είναι να διώξουμε, για να μπορέσουμε να ισοφαρίσουμε τα νούμερα και να φέρουμε και κανένα καλό παίχτη. Δεν θα παίξω τα παιχνίδια εγώ εδώ πέρα τώρα με την εθνική επίτηδες για να προχωρήσουμε να φτάσουμε στο τέλος. 2-2 λέει το πρώτο παιχνίδι, 1-1 το δεύτερο, καλά πάει αυτό. Σεν Γκάλετ μας ζητάει, προφανώς και δεν θα πάμε. Και προώθηση χρόνου. Πάμε μέχρι το παιχνίδι τώρα που θα μας κάνει επιλογή παικτών εθνικής ομάδας. Μάλιστα, για να δούμε εδώ πέρα. UEFA Euro 2020, άρα έχουμε και Euro το καλοκαίρι. Οπότε στο επεισόδιο το επόμενο θα έχουμε τους 3 αγώνες του ομίλου με το Euro. Ωπα ρε σκύλε, βλέπετε και εθνικάρα. Οπότε τώρα θα πρέπει να κάνουμε σωστή επιλογή παικτών. Λοιπόν, για να μην βγάλω 20 λεπτό το βίντεο, να το βγάλουμε έτσι λίγο περισσότερο. Να δούμε εδώ τις διαπραγματεύσεις του Μαυρομάτι, τον οποίο δεν τον δίνουμε ρε παιδιά. Προώθηση χρόνου. Όχι. Διαχείριση ομάδας. Πού είναι ρε παιδιά. Εθνικές ομάδες. Λοιπόν, πλάνο παιχνιδιού. Αρχικά θα παίξουμε το κλασικό μας το πλάνο. Okay. Τώρα, επιλογή εθνικής. Έχουμε και λέμε. Να το πάμε αναθέση. Επίθεση. Έχουμε Παυλίδη, Τζόλι, Δόνι, Βρουσάη και Αλμπάνι. Μπορούμε να βγάλουμε Δόνι και να πάρουμε Ντουρμισάη, Κουλούρη, Κούτσια, Ιωαννίδη, Μαρτίνες, Φούντα, Καμπετσί. Λοιπόν, εδώ στη θέση του Δόνι θα πάρουμε μέσα Ντουρμισάη, γιατί φαίνεται πιο γρήγορος. Άρα έχουμε και λέμε Παυλίδης, Ντουρμισάη, Τζόλις, Βρουσάη, Αλμπάνις. Βέβαια παίζουμε extreme. Οπότε, κάτσε να πάρουμε ανάποδα. Πάμε στο τερματοφύλακες, τι έχουμε. Δεν έχουμε, Ξενόπουλος, Καπίνο, Τσιντότας. Τους καλύτερους έχουμε πάρει. Είναι οι τρεις τους, Βλαχοδήμος, Καρνέζης, Μπάρκας. Και η άμυνα τώρα. Άμυνα, έχουμε 4 αμυντικούς. Έστω ότι ο Σοκράτης είναι αργός και μεγάλος. Έχουμε Σβάρνα, Μαυροπάνο, Νικολάου, Πασαλίδη, Ατζουλά. Λυσγάρας, ναι, Λυσγάρα θα πάρω. Είναι ο Σβάρνας. Θα πάρω μία Μαυροπάνο. Ναι, θα πάω έτσι.
θα αφήσω Μαυροπάνο εκτός. Αριστερά, κάποιον άλλον δεν μπορώ να πάρω. Έχουμε Κυριακόπουλο, Χολέβα, Σταφυλίδη. Τον δικό μας ο Σταφυλίδης, Ζαγαρίτης, Κιάκος, Κούτρης. Ο άλλος ο Σταφυλίδης, ο δεύτερος, με τα κανονικά μούτρα στο 71. Όχι, εντάξει, Τσιμίκας και Γιαννούλης εννοείται πως είναι οι δύο καλύτεροι. Πάμε στα δεξιά μπακ. Εδώ πέρα είμαστε 71-70. Εδώ πέρα ίσως να υπάρχει μια αλλαγή. Έχουμε Λιάβα, Λίρατζι, Βαγιανίδη. Λιάβας είναι πιο αργός από τον τέτοιο που έχουμε. Ο πάρε Βαγιανίδης. Θα φύγει Μπακάκης. Στο 70, ναι, δεν μπορεί να παίξει. Θα μπει μέσα ο Βαγιανίδης σίγουρα. Βενέτσια είναι. Έχουμε την ταχύτητα. Όχι τόσο καλή επιθετική αντίληψη, αλλά έλεγχο της μπάλας στο Βαγιανίδη. Τρίπλα που τη χρειαζόμαστε. Σκαφτή πάσα έχει περισσότερο ο Λίρατζης, όχι ο Βαγιανίδης. Όχι, θα πάω με Λίρατζη που έχει καλύτερη αμυντική αντίληψη, που έχει καλύτερη αντοχή. Θα πάω λίγο πιο τέτοιο. Κάτσε να τσεκάρουμε λίγο και τον Κυριακίδη. Κυβρακίδης ποιος είναι. Δεν έχει αντοχή ο Βαγιανίδης, ρε φίλε. Άστον. Κυβρακίδης μέσα, άστον. Καλύτερος. Λοιπόν, πάμε στα ΑΜ τώρα. Τώρα στα ΑΜ εδώ πέρα είμαστε. Για τα ΑΜ. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Αλεξανδρόπουλος. Ναι, ίσως ο Αλεξανδρόπουλος στη θέση του Σάμαρη. Ίσως ο Αλεξανδρόπουλος στη θέση του Σάμαρη λόγω ηλικίας. Γενικά δεν μπορώ να παίζω με μεγάλους ηλικία παίχτες, ειδικά όταν είναι για θέμα αντοχής. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ο Αλεξανδρόπουλος στα δεξιά έχει καλύτερη πάσα, έχει καλύτερη ταχύτητα, πολύ καλύτερη μάλλον ταχύτητα, εκτός από το σούτ. Η αντοχή είναι και τα ίδια. Πιο αμυντικογενής ο... ποιον βγάζουμε δεν θυμάμαι. Αλλά... όχι, θα πάω με Αλεξανδρόπουλο. Αλεξανδρόπουλος, Κουρμπέλης, Γαλανόπουλος. Okay. Θα ζοριστούμε τώρα λίγο εδώ πέρα. Ο Μάνταλος μπορεί να παίξει και στα άκρα. Βέβαια δεν γουστάρω Μάνταλο, το έχω ξαναπεί. Οπότε μπορεί και να μην τον πάρω καν μέσα. Εδώ πέρα τώρα έχουμε μόνο Κότσιρα. Καταρχήν εδώ πέρα στα ΚΑΜΗ δεν έχουμε κανέναν. Τον Ανδρούτσο έχουμε μόνο. Στην Άστον Βίλα. Θα το δούμε σε λίγο αυτό. Ζέκα έχει, εντάξει, οκ. Okay. Στα Extreme τώρα έχουμε μόνο Κοροβέση Ρώση. Αυτό είναι εδώ πέρα. Έχουμε Κότσιρα Σαλιάκα, μετά έχουμε Καστελντίνε που δεν θέλω να πάρω τέτοια ονόματα στο M. Έχουμε Μαχέρα, έχουμε Μασούρα και έχουμε και Λιμιό από την άλλη. Και θα βγει ο Αλμπάνης για να μπει ο Μαχέρας. Λοιπόν, τώρα Βασιλαντονόπουλος δεξιά. Θα μπορούσα να βγάλω και αυτό να το Βρουσάι. Να πάρω Ανδρούτσο να έχω. Το σκέφτομαι λίγο, το ζορίζω λίγο. Γιατί πρέπει να έχω καλή ομάδα. Έναν αριστερό θέλω τώρα. Αριστερά από εδώ πέρα δεν είχαμε κανέναν. Άρα αναγκαστικά θα πάρουμε ή Αλμπάνη ή Μασούρα. Αλμπάνη θα πάρουμε. Και έτσι και έχουμε και λέμε τρεις τερματοφύλακες. Τέσσερις αμυντικούς, δύο αριστερά, δύο δεξιά. Δύο ΑΜ. Ένα ΚΑΜΗ. Δύο επιτελικά. Δύο αριστερά, δύο δεξιά με Βασιλαντονόπουλο και Λιμιό. Οπότε Βασιλαντονόπουλος μπορεί να φύγει και να μπει ένα δέλτα πιέψιλον άλλο. Που έχουμε καλύτερο. Έχουμε Βρουσάι, Εμμανουηλίδη, Χατζηγιοβάνι. Θα πάρω Εμμανουηλίδη που είναι πιο γρήγορος και τον ξέρω τον, να το χειρίζομαι. Και μετά έχουμε Παυλίδη, Ντουρμισάι και Τζόλι στην επίθεση. Okay. Κομπλέ, νομίζω ότι αυτή είναι η ομάδα που θα κατεβούμε. Εδώ πέρα στα δεξιά μπακ η Ελλάδα έχει πρόβλημα, έτσι. Έχει μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Μετά τον Ντοροσίδη το χάος. Όλη η υπόλοιπη ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Στα δεξιά πάσχουμε. Καταφέραμε να έχουμε ισορροπημένα πράγματα. Το πρόγραμμά μας τι λέει. Τουρκία, Πολωνία, Βέλγιο ο ομιλός μας. Οπότε εκτός από το Βέλγιο τις άλλες δύο ομάδες νομίζω ότι μπορούμε να τις κερδίσουμε. Πολύ δυνατός όμιλος. 4, 7 και 10 του μηνός. Οπότε τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Θα προωθήσω το χρόνο εγώ τώρα. Επιβεβαίωνω την ομάδα που θέλω να κατεβάσω. Μεγαλώσαμε έτσι λίγο το επεισόδιο. Σιγά σιγά τελειώνει και η περίοδος. Πουλάμε και τον Χουάνκαρ για 5,3 εκατομμύρια. Και να προωθήσω λίγο εγώ το χρόνο μέχρι να φτάσουμε να περάσουμε έτσι λίγο τη χρονιά να τελειώσουμε. Λοιπόν, ξεκινάει καινούργια σεζόν. Όπως βλέπετε είμαστε στη μεταγραφική περίοδο, οπότε εγώ θα το περνάω και μέρα μέρα. Θα παίξουμε τα παιχνίδια με την εθνική και μετά θα ασχοληθώ με την ομάδα κατά κύριο λόγο. Για να δούμε τι ορισμό στόχων έχει. Τι θα λέγαμε να στοχεύσουμε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα πρέπει να στοχεύσουμε
στη συμμετοχή στο Champions League. Δεν μας πάμε. Πρώτη-δεύτερη θέση για να έχουμε καβάτζα. Όχι ότι θα μας διώξουν, αλλά λέμε τώρα. Ομάδα παίρνουν καινούργιοι τέτοιοι και αποχωρήσεις και τέλεια. Εδώ πέρα βλέπετε και ομάδα παίδων. Να το βάλουμε λίγο και γενική αξιολόγηση. Να το βάλουμε και φθήνουσα. Αλμπιόλ είναι ο καλύτερος που έχουμε. Στο Άνι, Μποκανί. Δεν ξέρω αν θα τους διαχειριστώ αυτούς για να πουλήσω παίχτες. Θα φανεί αυτό στην πορεία. Τώρα, στο επόμενο επεισόδιο έχουμε τους ομίλους του Euro 2024 με την Εθνική Ελλάδος. Βλέπετε Τουρκία, Πολωνία, Βέλγιο. Θα δούμε μεταγραφές. Βασικά, θα δούμε αυτά τα παιχνίδια. Δεν θα δούμε μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό. Αν κάνω εγώ μεταγραφές ενδιάμεσα, ok. Δεν θα τις εμφανίσω όμως. Αν συνεχίσουμε με την Εθνική, θα πάμε και στα επόμενα νοκάουτ παιχνίδια. Αν πάλι δεν συνεχίσουμε και κάπου σταματήσει η πορεία μας, είτε στους ομίλους είτε στα προκριματικά, στα νοκάουτ μετά, θα περάσω και τις μεταγραφές. Και όταν φτάσουμε να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα, τότε συνολικά θα δούμε τι έχει γίνει. Γιατί το πρωτάθλημα ξεκινάει τέλος Αυγούστου. Οπότε θα έχω μεγάλο χρονικό περιθώριο εγώ για να ασχοληθώ με τις μεταγραφές και να κάνω τις μεταγραφές μου με την ησυχία μου, να βρω να στήσω την ομάδα όπως θέλω. Ελπίζω η ομάδα της Εθνικής που είδατε να σας αρέσει η επιλογή. Προσπάθησα να κάνω την καλύτερη δυνατή ισορροπία με τα overall, να φέρω τους παίχτες που θέλω μέσα. Έφερα κάποιους του Παναθηναϊκού επειδή ξέρω ότι μπορώ να τους διαχειριστώ, επειδή τους έχω παίξει φέτος και ξέρω πώς κινούνται μέσα στο παιχνίδι, γιατί κάθε ποδοσφαιριστής έχει και τη δική του κίνηση μέσα στο παιχνίδι. Οπότε πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, φυσικά κάνετε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό για να ανεβούμε ακόμα περισσότερο. Μην ξεχνάτε στα social media κάτω, βρίσκεται στην περιγραφή λινκάκια για follow σε TikTok, Instagram, Facebook. Επίσης μπορείτε να βρείτε Discord server link για να μπείτε και εκεί πέρα να συνδεθείτε. Αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι οικονομικά, πατήστε το κουμπάκι της συμμετοχής και δείτε εκεί πέρα τα προγραμματάκια, όπου με μόνο 3 ευρώ το μήνα μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή που κάνω καθημερινά βίντεο για να έχετε εσείς διασκέδαση. Ελπίζω να σας ικανοποιεί και φυσικά έχει προνόμια εκεί πέρα ανάλογα το επίπεδο που μπορείτε να κερδίσετε. Και εννοείται ότι μην ξεχνάτε και τον κωδικό στο enepa.com Step Up Gaming για να κερδίζετε ακόμα φθηνότερα παιχνίδια και να μπορείτε εκεί πέρα να έχετε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις. Αυτά λοιπόν από εμένα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!